Σε έσφιξε πολύ ο Ριβάτης. Ο οποίος τα έλεγε τόσο χαρούμενα, με τέτοια έτσι ευκολία. Εμένα με πιάσει η καρδιά μου. Από τι απ' όλα. Απ' όλα. Στην προοπτική του να πας κάπου εκεί, ε. Όχι, και την προοπτική να φαντάζεσαι έναν δικό σου άνθρωπο να το κάνει. Σωστό και αυτό. Να για με το χιλιάδες μέτρα. Δηλαδή θέλω να πω, μεγαλώνουν και παιδιά. Τα παιδιά είναι, αισθάνονται πάντα ατρόμητα. Γιατί και αυτός ως παιδί ξεκίνησε. Βεβαίως. Εκεί τι να πεις. Δεν μπορείς να πεις και πολλά, γιατί μπορείς να κόψεις του άλλου την ανάγκη. Είναι και αθλητισμός. Δεν μπορείς, έχεις απόλυτο δίκιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τον καλεσμένο μας. Μάλλον εγώ θα πάω. Πες μου πού να πάω για να μην πηγαίνω σε λάθος μέρη. Από εδώ. Σαν το γύλο. Να φύγω προς τα εκεί. Ο γύλος. Που ρώτησα. Λοιπόν, πρωταγωνιστή στην παράσταση το σπίτι του Φραγκενστάιν. Και έχω να τον δω πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί και 3. Ναι. Μπορεί. Και 3. Είναι ο Ορέστης Τζιόβας. Καλώς μας ήρθες, γεια σας, και γεια σας, έλα γεια τώρα σε όλους, ρε Ορέστη, ρε Ορέστη, με κάνεις να αισθάνομαι 120 όχι, χρονών. Ρε, ναι, ναι. Γεια σας. Σε όλους, γεια σας και γεια σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, μια χαρά εσύ. Καλά, ο Ριβατό. Ο Φραγκενστάιν πάει όλο και καλύτερα. Πολύ καλό. Πολύ καλά. Βρέσει, Ορέστη, ήθελα να σε ρωτήσω. Είχαμε και τον Ευθύμη Ζησάκη πριν από αρκετό καιρό και νομίζω πρέπει να ήταν πριν να ανεβάσετε την παράσταση. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί είμαι ακόμα ανεβαίνω πριν. Θα δούμε το Φραγκενστάιν στην παράσταση ή είναι απλά ο τίτλος. Φραγκενστάιν, όταν λέμε, είναι ο γιατρός πάντα. Το αυτό γιατρός που έχουμε σαν εικόνα είναι το τέρας που έφτιαξε. Ναι. Φραγκενστάιν λέγεται ο γιατρός. Το Φραγκενστάιν θα τον δούμε το γιατρό. Α, το γιατρό. Εσύ τον ο βλέπετε. Είσαι εσύ ο γιατρός ο Φραγκενστάιν. Ναι, ναι. Δηλαδή τι γίνεται σε αυτή την παράσταση. Λοιπόν, σε αυτήν την παράσταση. Εμένα μου είπαν φίλοι μου που ήρθαν ότι περάσανε πολύ ωραία. Πολύ και μάλιστα δεν ξέραμε, λέει, τι θα δούμε. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία παράσταση. Ναι, είναι μια κωμωδία. Δεν έχει καμία σχέση με την επικαιρότητα, με το σήμερα. Είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε μια παράλληλη διάσταση. Ο γιατρός Φραγκενστάιν, πολύ διάσημος γιατρός. Και αποφασίζουν να πάνε 3 τέρατα στον γιατρό Φραγκενστάιν, που όλη η επιστημονική κοινότητα έχει δηλώσει ανίκανη να βρει λύση στα προβλήματά τους και πηγαίνουν στον Dr. Frankenstein, σε αυτόν τον φιλόδοξο τρελό γιατρό που μπορεί να τους γιατρέψει. Από τι? Ο καθένας έχει ένα πρόβλημα, είναι τέρατα. Είναι ολικά άνθρωπος που έχει πρόβλημα γιατί δεν του αρέσει πολύ η τριχοφία, επειδή είναι λίγο φιρουλίμ. Είναι λίγο φωτεινός ολικά άνθρωπος. Έχει τόσο πλάκα. Είναι γλυκούλης. Είναι σόου, είναι γλυκούλης. Η τρίχα τον ενοχλεί στο σόου. Και θέλει να απαλλαγεί από την τριχοφία. Καταλαβαίνεις τώρα το λιγάκι, να δείτε, δεν μπορώ την τρίχα, αγάπη. Δηλαδή είναι κλάμα. Είδα και το ψαλίδο χέρι. Όχι, όχι ψαλίδο χέρι. Ποιο άλλο είναι? Αυτό είναι ένα guest star. Έρχεται εκτάκτο, είναι ο Κόμι Δράκουλα. Περαστικό. Δεν έρχεται περαστικό, έχει πρόβλημα. Το έργο δεν είναι κωμωδία. Κωμωδία, κωμωδία άρα. Τι άλλο, αφού πάνε 3 τέρατα στο γιατρό. Αυτό γιατί λίγο με μπερδεύει. Πολλά τέρατα μαζεύονται, γι' αυτό λέω. Αυτό είναι το αστείο που δείχνει, ας πούμε, την ανθρώπινη για τα προβλήματα που μπορεί να έχουν τα τέρατα, που μπορεί να είναι πολύ ανθρώπινα. Ποιος έχει γράψει την παράσταση? Την παράσταση έχει γράψει ο Μάρτιν Ντάουνινγκ, ένας Αμερικάνος συγγραφέας, το 89, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το έργο έχει ξανανέβει στην Ελλάδα. Έχει ξανανέβει με άλλους τίτλους. Το έχει ανεβάσει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Έπρεπε να το περιμένουμε. Σωστά. Ως Frankenstein Ridiculous. Το έχει ανεβάσει το 6 στο θέατρο Κάπα. Μάλιστα. Έχει πλάκα γιατί το κάθε τέρας έχει μία ζαβοσύνη. Ωραία. Δηλαδή ο Ζησάκης έχει τη ζαβοσύνη. Για πες μου, ο Δράκουλας ποιο είναι το πρόβλημά του? Ο Δράκουλας έρχεται γιατί είναι ερωτευμένος με τη Σούκη Στάκχαους που έχει έρθει γιατί την ενοχλούν τα δόντια και δεν μπορεί να πει το θίγμα. Δεν μπορεί να πει το θίγμα, κατάλαβε. Θα έχει πρόβλημα. Γιατί την έχει δαγκώσει ακόμη ο Δράκουλας και είναι ερωτευμένος μαζί της και έχει έρθει γιατί θέλει να απαλλαγεί από αυτόν τον έρωτα. Και βλέπουμε και το κλασικό, έτσι, το κατασκευασμένο τέρας του Φραγκενστάιν. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτός δεν υπάρχει. Το έχουμε αφαιρέσει από το έργο. Α, μάλιστα. Το έχουμε αφαιρέσει για δικούς μας λόγους, για λόγους διασκευής δηλαδή. Δεν έκανε ο Τάσος Ιορδανίδης τη διασκευή. Μάλιστα. Μετάφραση είναι. Ποιες μέρες παίζει η παράσταση? Παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη, Πέμπτη. Α, όλη τη βδομάδα. Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε και το εισιτήριο χαμηλά, το έχουμε 12 ευρώ γενική είσοδο. Για τους πιο. Λιγότερο εύπορους, δηλαδή για όλους σχεδόν. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο παίζουμε διπλή. Και Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή παίζουμε 7 και 4 νωρίς. Παρασκευή παίζουμε 9 και 4, Σάββατο παίζουμε 6 και 4 και 9 και 4. Για πες μου λίγο, η Λάουρα Νάργες πώς είναι? Γιατί έχω την εντύπωση ότι πρώτη φορά παίζει. Πρώτη φορά. Τι κάνω λάθος? Είναι πάρα πολύ καλή, γιατί ο ρόλος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της. Τι κάνει? Κάνει μια starlet του Hollywood, λίγο ελαφριά, η οποία την κυνηγά ένα στόκερ, γι' αυτό έρχεται. Και γιατί είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της? Γιατί
Είναι αυτό που πρέπει, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν έχει κάποια απέτηση φοβερή, υποκριτική, ας πούμε. Που είναι νέα ηθοποιός εννοώ και θα τη δυσκόλευε. Γι' αυτό το λέω. Εσύ βρε ορέστη, πότε ξεκίνησες να παίζεις στο θέατρο? Εγώ ξεκίνησα το 7, βγήκα από τη σχολή και επισήμως. Εντάξει, θέατρο έχω παίξει από πολύ μικρός. Εννοώ κερασιτεχνικό και σχολικό και τέτοια. Από μικρός το άκουσα. Δηλαδή είσαι, ας πούμε, αυτό που λέμε από τη νέα γενιά ηθοποιών, έτσι δεν είναι? Ξέρω. Άμα βγήκε το 7 από το από τη σχολή. Βέβαια, είσαι και πιτσιρίκος και από την εμφάνιση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι. 30, πολύ 30. Πιο μικρό θα γίνω 31 ακόμα. Πιτσιρίκι. Αφού το κοίταγα και λέω την τελευταία είναι φορά. Είναι πολύ καλή μακιγιάζ. Πολύ καλή. Τον είδα, λέω, ήταν τόσο μικρούλη. Σε νόμιζα ότι ήσουν λίγο εμφανισιακά λίγο πιο μεγάλο. Σήμερα μου φαίνεσαι πιο ψηλό. Αλλάζω λίγο. Με τα μουσια, με τα. Αδυνάτησα κιόλα λίγο και αυτό με δείχνει μικρότερο. Άμα ξυριστώ και κουρευτώ, φαίνομαι πολύ μικρό γενικώ. Μου αλλάζει το πρόσωπό μου εύκολα. Τι να πω. Θεσσαλονίκη πας καθόλου? Δεν πάω, ρε γαμούτι. Δεν πάω. Γιατί? Γιατί δεν έχω χρόνο. Δηλαδή λόγω χρόνου. Αν είχα χρόνο θα πήγαινα περισσότερο. Αλλά εντάξει, δουλειά δηλαδή, για να πας είναι... πρέπει να πάνε κάτι καιρό, εννοείς. Γιατί όχι, εντάξει, δουλεύεις τις 5 μέρες. Το διήμερο, αν δεν πας με αεροπλάνο, που κοστίζει το αεροπλάνο όπως και να το κάνουμε, είναι πολλές ώρες να ταξιδέψεις τώρα. Δεν προλαβαίνεις να χάρεις. Λοιπόν, βάλανε μία πτήση χωρίς βαλίτσες. Ναι. Πολύ φτηνή. Δηλαδή? Να το ξέρεις. Δηλαδή δεν παίρνεις βαλίτσα. Όχι, δηλαδή πόσο φτηνή. Μας και εμάς αυτό να τα μάθουμε, Θοδωρή. Αν πάρεις βαλίτσα. Δηλαδή τύπου έχω επαγγελματικό ραντεβού. Δεν μπορώ πάω να χωρίς πράγματα. Αυτή είναι η καινούργια. Μια δεν θέλουμε την εταιρεία. Πες μας πόσο πληρώνεις. Παιδί μου, πας ένα διήμερο. Λες δεν θέλω. Θέλω να πάω ή να δω ένα δικό μου. Φοράς επάνω σου τρεις αλλαξίες ρούχα. Σκέφτηκα. Γίνεσαι τόσο. Και θα σου πούνε βγάλει τα ρούχα. Αν με αφήσετε, ναι, θα σας πω. Παίρνεις ένα backpack, ένα σακίδιο στο χέρι. Μια χειραποσκευή ελαφριά. Mm. Δεν τη δίνεις δηλαδή, δεν την τσεκάρεις. Είναι πολύ μικρή η χειραποσκευή. Μπορείς να την πάρεις μέχρι. Πόσα κιλά είναι? Και είναι και μεγαλούτσικη. Δηλαδή μπορεί να είναι. Μην το παρακάνεις γιατί μπορεί να σου πούνε καλά. Αυτή πήγαινε έτοιμη. Πες πόσο κάνει, Θοδωρή. Είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή έχω δει πτήσεις που κάνουν 25 ευρώ να πας και 25 να έρθεις. 25 ευρώ να πας από το αεροδρόμιο. Ούτε για τι φτηνές πτήσεις. Δεν ξέρω για τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι αν είναι ίδιες. Δεν ξέρω αν είναι λίγες αυτές οι θέσεις. Πάντως τις είδα να υπάρχουν αυτές οι θέσεις όταν προσπαθούσα να κλείσω αεροπορικό για να πάω στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές εβδομάδες. Ένα μήνα, ναι. Λοιπόν, πού τα ανακαλύπτεις όλα, ό,τι έχει να κάνει με πτήσεις. Όλα τα ξέρει. Εκεί θα ρωτάμε. Ναι, έψαχνα να βρω την πτήση μου και λέω τι τιμές είναι αυτές. Αλλά εντάξει, εγώ θα πάρω μια βαλιτσούλα 4 μέρες. Αλλά θα ευχαρίστως να πήγαινα χωρίς. Ναι, βέβαια. Σαλονίκη. Ταξίδια σ' αρέσει να κάνεις, ταξιδεύεις καθόλου? Μου αρέσει, αλλά τώρα εντάξει, δεν έχω την επιλογή να κάνω ταξίδια. Έχει καιρό δηλαδή που μπορούσα να κάνω ταξίδι. Λόγω των οικονομικών. Έχει ζοριστεί δηλαδή αρκετά. Έχω ζοριστεί, ναι. Εννοείς επειδή δεν γίνονται τώρα σειρές, δηλαδή, γιατί φαντάζομαι ότι από το θέατρο γενικώς δεν βγάζει κανείς χρήματα αρκετά. Είναι ένας βασικός μισθός, κάτι τέτοιο νομίζω. Δεν έχω ιδέα, αλλά νομίζω ότι δεν αμείβεται κανείς. Δηλαδή, άμα δουλεύεις με ποσοστό. Μπορεί να βγάλεις και χρήματα στο θέατρο, μπορεί να βγάλεις αρκετά χρήματα κιόλας. Αν είσαι σε μια δουλειά που πάει πολύ καλά. Με ποσοστά. Mm. Που συνηθίζεται πια στο θέατρο. Ναι. Στριμώχτηκες πολύ ωραίες. Δηλαδή σε σημείο που να πεις θα γυρίσω πίσω. Όχι, τώρα αυτό εντάξει. Αυτό δεν έχει θέμα με το πόσο στριμώχνεσαι. Είναι θέμα ανθρώπου τώρα. Πώς θα επιλέξεις να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, έχω στριμωχτεί πολύ, αλλά δεν έχω πει κάτι ότι δεν θα έκανα αυτό. Λίγο εντάξει, καλά είμαι. Δηλαδή δεν χρωστάω και σε κανέναν. Ανοίγματα δεν είχες δάνεια? Όχι. Αυτά είναι. Το πιο σημαντικό. Σημαντική κίνηση που έκανα ήταν αυτή και το είχα σκεφτεί από πριν. Ότι δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πριν σκάσει η κρίση. Ενώ από το 2003-2004 που εντάξει, ήμουν μόλις είχα έρθει στην Αθήνα, θα μπορούσα να πάρω ένα δάνειο για να κάνω τα ανοίγματά μου. Αλλά δεν τα έκανα. Ίσως γιατί σκεφτόμουν. Να ξέρεις τον εαυτό σου, ότι αν είσαι σπάνιος. Όχι τον εαυτό μου, ένιωθα αυτό το πράγμα που ερχόταν. Φαινόταν λίγο, δεν ξέρω γιατί. Φαινόταν χωρίς να τα ακούσω, δηλαδή φαινόταν η κρίση ότι έρχεται σιγά σιγά. Δηλαδή όλο βλέπαμε κάτι. Κάτι και έσκαγε. Πάντως δεν είσαι από αυτούς που λένε ή θα κάνω τη δουλειά που μου αρέσει ή δεν με νοιάζει, ας πεθάνω στην πείνα ή ας μην πληρώσω. Λέω τη ΔΕΗ μου, το νίκη μου. Όχι. Γιατί διάβαζα το καλοκαίρι ότι έπιασες δουλειά συμπληρωματική. Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι πού είχα διαβάσει. Ένα εστιατόριο, δεν θυμάμαι. Σε ένα μαγαζάκι εκεί κοντά στη γειτονιά μου, σε ένα μπαράκι. Κοίτα εδώ, μπράβο, γιατί είναι και πιτσιρικά. Δεν έχει να πει, δηλαδή, λες τώρα να με δει ο άλλος που θα με δει στο μαγαζί και θα πει. Ναι, αυτό δεν είναι που τον είδαμε στην παράσταση. Όχι, γιατί άλλοι μπορεί να μην τρεπούνται, να σταματά και να μην θέλουν να το κάνουν. Εντάξει, μα. Το θεωρώ. Αυτονόητο. Το πήγε. Το θέμα είναι. Ήσουν καλός και σε αυτή τη δουλειά. Ναι, καλός ήμουν. Δεν ξέρω καλά τη δουλειά. Την έκανα από μικρός. Όχι.
σου είπε ποτέ κανείς. Ρε, εσύ να κάπως σε ξέρω. Μου τα λέγανε, ναι. Και εσύ τι γέλαγε. Λέω, όχι, μοιάζω, λέω. Είναι μακρινός ξάδερφος. Καλά, μην το πας προσωπικά και εμένα που βγαίνουμε πόσα χρόνια στη τηλεόραση. Καμιά κοσαριά. Λέει, σε ξέρω ηθοποιός, ε. Ναι, ναι, είμαι ο Μπέζος, παίζω στο φιλάργυρο. Ναι, μου λέει. Έχει βγει ο Μπέζος, δεν σε πιστεύω. Μπέζος, παίζω στο φιλάργυρο. Ναι, μου λέει. Και μου είπε, ναι, συμφώνησε. Σε λέω, μιλάμε για σύγχυση. Αυτά θέλω να θυμηθείς να τα πεις όταν θα έρθει καλεσμένος ο Μπέζος. Θα μου κάνει. Και θα κάνει νέο Γιάννης. Και κλείσαμε ένα κάμπινγκ. Και θα μου πει μετά, μην ξαναπείς το όνομά μου πουθενά έξω. Γενικότερα ρε ωραίση. Και εδώ σε όλους θα το πω. Και εδώ πέφτει μουσική, Σάρα. Χειροκροτήστε το γρήγορο. Όχι, όχι. Θέλω να το ρωτήσω, μια γυναίκα όταν έρχεται σπίτι σου για πρώτη φορά, δεν θέλεις να μην κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα γιατί μπορεί να σου γυρίσει το μάτι? Να τα. Ναι. Δεν παίρνουν πρωτοβουλίες την πρώτη φορά που σε φρικάρουν? Ναι. Από την πρώτη φορά. Άκου όχι τι λέει. Από την πρώτη φορά. Όχι, ρε, σίγουρα την πρώτη φορά. Από τις πρώτες πρωτοδεύτερη, ναι. Πρωτοδεύτερο, τρίτη, δεν βλέπεις μια δοντόβουρτσα. Γκλά. Εντάξει. Η αφήνει. Είναι πολύ κακό σημάδι. Εκεί τελείωσε. Εκεί καθαρίστηκε. Είναι σημάδι, ωραία. Έχεις δίκιο. Εσύ δεν το έβρισκα, ναι. Ναι. Εγώ λοιπόν έχω 9 πράγματα που γυναίκα δεν πρέπει να τα κάνει. Όταν μπαίνει πρώτη φορά στο σπίτι ενός παιδιού. Τι παθαίνει ο άντρας εκείνη την ώρα, δεν είπες κακό σημάδι. Σκέφτεσαι μέσα σου. Όχι. Μου κατσικώθηκε. Καλό στον πελάτη λες. Μου κατσικώθηκε. Τι θα κάνω. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι, αγχώνεσαι. Λες τώρα αυτό το πράγμα. Πάντως αυτό, όταν ο άντρας αγχωθεί, ότι δηλαδή, όχι, ήρθε και θέλει να εγκατασταθεί με το που ήρθε. Δηλαδή, όχι να εγκατασταθεί στο σπίτι, στη ζωή μου. Αυτό δεν είναι αποτρεπτικό. Δηλαδή, κανονικά η γυναίκα πρέπει να το προσέχει να μην κάνει πράγματα που μπορεί να αγχώσουν και να γυρίσουν ανάποδα έναν άντρα που μπορεί να τη θέλει πολύ. Αλλά μπορεί αυτό το πράγμα να το μπλοκάρει. Ναι, αλλά από το άγχος τους. Από το άγχος δεν το κάνουν, ρε ωραίες. Σου λέει. Από ανασφάλεια το κάνουν. Από ανασφάλεια, από άγχος. Μήπως και δεν μπορέσω να κατσικωθώ. Υπάρχει και χειρότερο. Σου λέει, επειδή είναι στην αρχή. Ρε, λες να μπαίνει και καμιά άλλη. Κάτσε να αφήσω ξόφαλτσα ένα σουτιέν κάπου κρυμμένο. Ναι, ναι. Πες ωραίες, τι πλησιάζω, πλησιάζω. Κάνε τέτοια κάτι. Αυτό τα ξέρει. Είναι μόνο ένα κραγιόν που λέει ο άλλο. Καλέ από το θέατρο. Κάπως κατά λάθος το πήρα. Δεν ήταν δικό μου. Δεν είχε ξεχαστεί στο σπίτι για κάποιο λόγο. Τσάντα ολόκληρη, Ελένη, μπορεί να αφήσει. Τσάντα ολόκληρη. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ δεν θα αφήσει πολλά πράγματα στο ξεκίνημα μια γυναίκα. Θα αφήσει το πάλι έτσι. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά ξεκινάνε όλα. Έτσι. Έτσι. Μην φογκάρετε. Τώρα τι ξέρει τι κάνει τόση ώρα. Φτάνει έτσι τα χέρια του κρατσαφρούτσα. Του θυμίζει στιγμές. Περίεργες. Τι θυμήθηκα τώρα. Έλα και εσύ έχεις τέτοιες στιγμές, ρε Γρηγόρη. Παλιά. Όλοι οι άντρες έχετε. Παλιά, παλιά. Καλά, Γρηγόρη, μην αγχώνεσαι. Τώρα μένει και η γυναίκα σου στο σπίτι. Θα έρθει να αφήσει άλλη ένα σουτιέν. Για παλιά μιλάμε. Και για πέντε παλιά. Χρόνια πριν τη γυναίκα μου συμβαίναν αυτά. Τι, σου αφήνει ένα σουτιέν στο σπίτι. Όχι, λέω, άμα είχε τύχει κάτι πολύ παλιά. Σε σημείο που να μην τα θυμάμαι καν. Πάμε, Ναθανή. Λοιπόν, πάμε το πρώτο. Το πρώτο είναι να το καθαρίσει. Να μπει σπίτι σου και να αρχίζει να σκουπίζει. Καλά, αυτό δεν το κάνουν πολλές γυναίκες. Το έχουν κάνει ωραίες τη συχνά. Όχι, όχι. Κατόπιν παραγγελίας. Με καρτάκι, με πόστι. Με το που μπήκε, τη λες πλάκωσε λίγο την κουζίνα. Μπορείς λίγο να. Αυτό το ύφος όμως το λέει ένα νεαρό αγόρι. Μπορείς λίγο για τη γόνα. Γιατί εδώ. Ναι, άμα μπει το υγειονομικό θα μπούμε μέσα. Που μπαίνει σε κάτι αγόρια και βρίσκεις τα πάντα παντού και λες. Να συμμαζέψω λίγο. Ναι, είναι αλλά κακό. Εκεί δεν πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Εκεί πρέπει να το αφήσει έτσι. Εγώ νομίζω στην καθαριότητα δεν ενοχλείται ο άντρας. Ενοχλήσεις ή ωραίστη. Κοίταξε. Εντάξει, εξαρτάται, εξαρτάται. Είναι σε ποια φάση θα γίνει. Ελένη, άμα τη στιγμή που ωραίσεις το έχει έτσι το σπίτι, πάει να πει ότι έτσι το γουστά. Γενικότερα για τους άντρες μιλάμε τώρα. Λέω, δηλαδή έναν άντρα αυτό τον ενοχλεί. Δεν θα μ' αρέσει καθόλου. Άσχετα. Αλήθεια, αν είναι αρχή. Να μου μπει πρώτη μέρα και να αρχίσει το σουγκάρι. Όχι πρώτη, ρε Γρηγόρη. Δεύτερο, τρίτη. Έχετε βγαίνετε κανένα μήνα. Θα σου πω. Ρώτησε με πρώτα, κυρία μου, να σου σουγκαρίσω. Και ό,τι πω εκεί. Εσύ θα έλεγε έτσι. Να με ρωτήσει, κοπέλα, να σου. Έτσι θα τη έλεγε. Ρώτησε με πρώτα, κυρία μου, αν θέλω να μου σουγκαρίσει. Όχι, το είπα στον αέρα αυτό. Α, στον αέρα. Μπορεί να μου πει να σουγκαρίσω σήμερα, να κάνω λίγο τα τζάμια. Εκείνη τη στιγμή η ψυχολογία μου. Τζάμια. Γυναίκα για γενική. Πάρε τα τζάμια και ρίξε και λίγο νερό στο μπατζούρι. Γενική. Θα τη κοπεί η μέση. Πάνω γελάνε, Γρηγόρη, γιατί μου λένε καλά. Πήγε η γυναίκα για να βρεθείτε για να κάνετε μια ερωτική βραδιά και θα σου πει συγγνώμη, φέρα και τη σφουγγαρίζα. Δεν σου είπα ότι το έχω κάνει, ρε εσύ, Ελένη. Μπορεί. Έλα, παιδιά, αγόρια, μιλήστε, μιλήστε. Πείτε την αλήθεια εδώ μέσα. Το δεύτερο βράδυ, μωρέ, στη βδομάδα πάνω, ναι, να το κάνει. Θα πάρει βιβλιοθήκε. Στην βδομάδα πάνω στι βιβλιοθήκε. Το δεύτερο τραγικό και έχει συμβεί σε όλου, να μείνει το βράδυ χωρί να ρωτήσει.
Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας, δεν είναι καθόλου ωραίο. Πώς μένει, ρε παιδί μου, μια γυναίκα. Πώς μένει. Ναι. Στον τόπο. Τι ζεστούλα έχεις εδώ. Καρδιακό. Τι ωραία ζεστούλα, τι ωραία ατμόσφαιρα που έχουμε κάνει. Και αρχίζει τσουκ τσουκ και βγάζει. Παιδιά μου, εννοεί ότι μπορεί να πάρει ύπνο. Έτσι απλά. Α. Την πήρε ύπνο, δεν ξυπνάει με τίποτα. Και καλά. Θα την ξυπνήσει όμω. Α, θα την ξυπνήσει. Όχι, μωρή, είσαι άγαρμο. Άμα την ξυπνήσει τώρα. Δηλαδή, να λαφταρίσει η γυναίκα 4 ώρα το ξημέρωμα, ένα ύπνο θα κάνει. Ναι, ωραία, εσύ δεν διαλύεται εκείνη τη στιγμή η ψυχολογία σου. Όχι, δεν έχετε το πρόγραμμα. Μπορεί να θέλει. Άμα θέλει, ναι. Θα τη το πει μόνο. Όχι από μόνη τη πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα τη άλλη μέρα. Μερικά πράγματα είναι ωραία να μην υπονοούνται. Άμα συμβεί από μόνο του, καλύτερα. Πριν γίνει, το προειδοποιεί και λε, ξέρει, αύριο πρωί πρέπει να σηκωθώ και πολύ πρωί. Μπορεί να είναι σαν. Έχω πολλέ δουλειέ. Μπορεί να φύγει το άνθρωπο. Άντε και έμεινε να κοιμηθεί στην πλευρά του κρεβατιού που κοιμάσαι ναι, εσύ. Ναι, αλλά να σε πάω πριν. Αν υποθέσουμε πως έχει έρθει σπίτι σου ναι. Και έχετε πιει, εσύ έχεις βάλει 5 ποτήρια έξι. Δεν έχει πάρει, πού θα οδηγήσει να πάει πού. Ναι, άμα έχει γίνει ζάντα. Θα πάρω ένα ταξί να την πάρει την κοπέλα, να την πάει σπίτι. Άλλο, αυτό δεν το είπες, να πεις θα σε πάω εγώ αν είναι και να πει όχι. Θα μας πάρει και ραδιοταξί, Ελένη, ακούσε εδώ πέρα. Εγώ θα το πληρώσω. Όχι. Καλά. Είναι πολύ γενναιόδοξο, το βλέπεις. Προκαταβολικά θα πληρωθεί το ταξί. Θα το πληρώσω με έψιλον. Θα είναι έξω το ταξί και θα γράφει αναμονή. Λοιπόν, άντε και έμεινε. Να κοιμηθεί στην πλευρά του κρεβατιού που κοιμάσαι εσύ. Τραγικό. Ρωτάει πρώτα. Ποια είναι η πλευρά σου. Μην κάνεις αγεροπαράξενο. Ήρθε η κοπέλα με κανένα μήνα τρεις φορές μέσα στο σπίτι σου. Και θα της πεις, όχι από εδώ. Το θέμα του κρεβατιού είμαι παράξενο. Πρέπει να έχει μαθεί να παντρευτεί με τη γυναίκα. Έχω την πλευρά μου, ρε Ελένη, ρώτα με. Ποια είναι την πλευρά μου. Δεν κοιμάμαι χωρίς να είναι η πλευρά. Στο μονοκρέβατο, όταν κοιμάσαι μόνο, ποια πλευρά έχει. Αφού μόνο κοιμάσαι, ποια πλευρά. Παντού κοιμάσαι. Πάντα διπλαρώνω την πλευρά που θέλω. Τη διπλαρώνει. Τη διπλαρώνει ο Φούντα. Άσχετα μετά που γυρνά και πα και λίγο από την άλλη. Πρέπει να με ρωτήσει, ποια είναι η πλευρά σου. Αυτή. Ωραία. Ναι. Γιατί διπλαρώνει τις πλευρές. Ναι, αλλά όμως πιάσει τη γωγιά και μίσου ανάποδα, εσύ από την άλλη. Εντάξει. Λοιπόν, την το έχεις εσύ το θέμα με την πλευρά. Τώρα μια και μιλάμε για πλευρά. Το έχω κι εγώ. Να. Και ξέρεις τι έχω προσέξει. Δηλαδή μου το. Άλλος το πρόσεξε και μου το είπε. Ότι σε άλλη πλευρά κοιμάμαι στο κρεβάτι του σπιτιού μου και άλλη στα ταξίδια. Στα ταξίδια παίρνω την απέναντι πλευρά. Όχι, Ελένη, μην το κάνεις αυτό. Δεν είμαι καλά. Είναι τραγικό λάθος, Ελένη, αυτό. Είναι αυτό που λες, μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο, έχεις πάει διακοπές. Βλέπεις το διπλό κρεβάτι και μόνος σου να είσαι. Έτσι. Άλλος πέφτει στην τύχη και κοιμάται και από εδώ και από εκεί. Δεν πάω στη συγκεκριμένη πλευρά. Αλλά πάω στη συγκεκριμένη πλευρά. Άλλη στα ταξίδια και άλλη στο σπίτι μου. Και δεν θέλω να αλλάζω πλευρά. Νομίζω έχει να κάνει. Πολλά θέματα, δεν έχω μόνο. Να βάλουμε όχι, αλλά αυτό κοίταξε να το λύσει. X-Files, μουσική. Σύμπτωση. Δεν είναι, πρέπει να πα στην ίδια πλευρά. Εσύ πα στην ίδια πλευρά και στα ταξίδια. Δεν κουνιέμαι, Ελένη. Σεισμό να γίνει, μη μου αλλάξει. Δεξιά ή αριστερά. Κοιτά δεξιά. Κοιτάς δεξιά. Όπως το κοιτάς δεξιά, όπως εξαπλωμένος ποια είναι η πλευρά σου. Δεξιά. Ξαπλωμένος αριστερά. Ξαπλωμένος αριστερά. Α, ναι, δεξιά. Μισό λεπτό. Ξαπλωμένη κοιμάμαι δεξιά. Στο σπίτι μου. Έξω κοιμάμαι αριστερά. Άρα δεν θα πάμε ποτέ να κοιμηθούμε έξω μαζί. Λες, Για θα πέσει ένας πάνω στον άλλο. Σωστά. Θα διπλαρωθείτε. Μήπως διπλαρωθείτε αυτό πάμε. Λοιπόν. Το επόμενο. Εσύ όμως οι συμμαθητές σου δεν έχουν τέτοια προβλήματα σαν και εμάς. Ποιος μωρέ. Εμείς είμαστε οι προβληματικοί. Ελένη, δεν τα λένε. Έχουν σωρό προβλήματα. Μόνο εμείς ανοίγουμε την καρδιά μας. Αυτό δεν το έχουμε. Όχι, αυτό δεν το έχουμε. Είναι λίγο. Πες ένα που έχεις. Ποιο. Πρόβλημα που έχεις. Πού, πολλά, αλλά όχι αυτό. Αυτό δεν έχω. Αυτό άμα μένουν δεν το έχουν. Δεν μπορεί. Άρα εμείς είμαστε προβληματικοί. Αυτή είναι πολύ καλή. Μπορεί να έχω κάποια πλευρά, αλλά δεν θα το κάνω και θέμα ποτέ. Σίγουρα εμείς είμαστε καλά. Άστος αυτούς. Εντάξει, πάμε γρήγορα. Είπε ο ψυχίατρος Φραγκενστάιν. Λοιπόν, το τέταρτο. Να παρέμβει στη διακόσμηση. Εξωφρενικό. Τι εννοεί. Να σου αλλάξει τα κάδρα στο σπίτι, αν έχει. Τα κάδρα, ένα βάζο που έχει μέσα κάτι. Που έχει μέσα κάτι. Άμα τα λευριά. Χρόνια το έχει. Ένα βάζο με τουρσί. Άμα του αλλάξει, δεν συγχύζεται. Είναι νερό που έχει γίνει σαν μου στα λευριά πια μετά από τόσο χρόνο. Καθίστε, εγώ θα πρέπει παιδιά, να ρωτήσω λίγο από το νορμάλ. Σε πειράζει να σε ρωτήσω διακόσμηση. Σ' αγαπώ. Ναι, διακόσμηση, ναι. Πάτο, τον πειράζει και τον διακόσμηση. Ποιο τη σε βοηθάει, τι πε το, μίλησε. Εμένα δεν μου αρέσει να μου αλλάζουν τίποτα γενικά. Σπίτι εκτό αν το επιλέξω εγώ αυτό. Εντάξει, δεν θέλω δηλαδή, πρωτοβουλίες. Ας πούμε, το να σου πάρουν την πολυθρόνα από το ένα μέρος, τον πάρουν στο άλλο. Αυτό εννοείς, έτσι. Πώς φαίνεται. Δεν μ' αρέσει πολύ. Ναι. Θα την ξαναπάω στη θέση τη. Σιγά-σιγά με τον τρόπο μου. Το έχει και εσύ. Παιδιά, να πω τώρα να ανοίξω την καρδιά μου. Πες. Και εμένα δεν μ' αρέσει να μου το πειράζουν. Αλλά εγώ τα λόγια μου ήρθες. Τα πειράζω.
Αυτό είσαι πειραχτήρο εσύ, από μικρή έτσι ήσουν. Τον άλλον τα πειράζεις. Όχι, μωρέ, λένε. Μα τώρα. Εντάξει, δεν κάνω μετακόμιση, αλλά τη γνώμη μου τη λέω ότι ρε παιδιά, εδώ αυτή η καρέκλα δεν βολεύει, ας πούμε, την πολυθρονίτσα. Πάρτε κοντά στο τζάκι να απλώνει λίγο και τα ποδαράκια σου. Αυτό λέω, δεν είναι, λέω τη γνώμη μου, αυτό είναι ο Σπύρος Ούλης. Έχεις κάνει ήδη την αλλαγή, Σπύρο. Εντάξει, λέω, είπαμε να λέμε αλήθειες. Αλήθειες. Γιατί να λέω ψέματα. Αλήθειες. Ορκίζομαι. Ναι. Είναι και θέμα γούστου. Η πολυθρόνα είναι βαρύ και το σκαμπό να σου πειράξει θα εκνευρισείς. Έχω αλλάξει θέση του καναπέ στο σπίτι. Με τη μάνα μου επί 10 μέρες τσακωνόμασταν γιατί γύρναγε τον καναπέ αλλιώς. Έμπαινα εγώ στο σπίτι, πάλι με τον καναπέ. Από εδώ τον θέλω. Ναι, αλλά λένε εσύ λείπεις όλη μέρα. Εμείς τουλάχιστον που καθόμαστε θέλουμε να βλέπουμε απέναντι την τηλεόραση. Ναι, αλλά εγώ τι θέλω στα πλάγια τον καναπέ. Να βλέπω ξαμπλωτή την τηλεόραση. Όχι οριζόντια και να με καθιστεί. Τα έχει τα θεματάκια έτσι. 10 μέρες γυρνάγαμε τον καναπέ γύρω-γύρω, έτσι. Έτσι. Βαρύς ο καναπές, όχι αστεία. Τα έχουμε τα θεματάκια μας και εδώ, ρε. Αλλά χάνω και τις μέρες, δεν ξέρω ποια μέρα είναι όταν είναι η μέρα, δεν ξέρω. Θέλω διακοπές. Ωραία ζωή με τη μάνα παντρεμένη, να αλλάζετε τους καναπές. Είμαστε τρομερές, τη λέω είμαστε. Λες και δεν ξέρω πόσο χρονών γεροντοκόρες αδερφές και κάθε μέρα. Έχουμε για κάτι να διαφωνήσουμε. Εντυψώ η αματικά λουτρά. Πού θα κοιμηθώ. Εννοείται ότι θα πάμε και εκεί. Με τη μανούλα. Βεβαίως. Άκου τι λέει. Και αργήσαμε. Λοιπόν, το πέμπτο το είπαμε. Να αφήσει φεύγοντας κάτι δικό της. Πού άλλο. Τι είπες, Γρηγόρη. Το πέμπτο το είπαμε. Να αφήσει φεύγοντας κάτι δικό της. Με αυτό ξεκινήσαμε. Οτιδήποτε και να είναι αυτό. Το έκτο. Να ανοίξει την ντουλάπα σου. Δεν το πιστεύω. Γιατί, για να ψάξει τα πράγματα άνω κάτω πεταμένα. Ανεργένης λέμε τώρα. Γιατί, Ελένη, η ντουλάπα μου είναι ιερή. Εγώ μπορεί να έχω. Ακούσεις, Θοδωρή. Η ντουλάπα είναι ιερή, ε. Όπως. Δηλαδή, εγώ, ρε Θοδωρή μου, στην ντουλάπα μου μπορεί να έχω μέσα μία πουκαμισιά. Α, νιώθεις να αλλάξει τη σειρά. Όχι, να την αλλάξει. Άμα έχω να πουκάμισο, την αλλάξει. Και δεν θέλω να το δει, ρε φίλε. Θα το πάει παραπέρα. Δεν θέλω να μου ψάξει την ντουλάπα. Αντρέπεις, να ψάξει την ντουλάπα. Βέβαια. Εγώ νόμιζα να στη βάλει και σε μια σειρά. Ό,τι σειρά τη συχαίνομαι, είπαμε. Η σειρά περίμενε, θα είναι όπως είναι. Να σου φορέσει ρούχο, γιατί το κάνουν δικό αυτό. Μου. Ναι, δικό σου. Τι είναι, ποιο θα βάλω. Έκανε ένα ντουζ, δεν έχει αλλάξει. Έκανε ένα ντουζ. Να μου πει, έχει κάτι. Δικό σου να βάλω. Έχει πολύ δύσκολο, μωρέ Γρηγόρη. Εσύ... Λέω για μένα, αλλά εσύ παραείσαι. Ωραία, δηλαδή είναι καλύτερο να πάει να μου ανοίξει το σιρτάρι να μου πάρει μια μπλούζα χωρίς να με ρωτήσει. Γιατί ρε, θα στην πάρει και θα φύγει. Και άμα εγώ μέσα στο σιρτάρι έχω κάτι άλλο που δεν θέλει να δει, δηλαδή τι γιατί. Τι μπορεί να είναι αυτό που δεν θες να το δει. Το γείτονα, τεμάχια. Τον έχει τεμαχίσει και τον έχει βάλει στις κάλτσες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έχω μέσα σε ένα σιρτάρι. Μην το κάνεις. Μάλιστα. Να, Γρηγόρη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι μια και σήμερα μέσα αυτή τη ζαλούρα έτσι που μου έρχονται διάφορα. Εσείς στο σπίτι σας, όταν βάζετε πλυντήριο, βέβαια εντάξει δεν είσαστε και τόσο πολύ όσο είμαστε εμείς στο δικό μου σπίτι. Μη με τρελαίνεις. Όχι Ελένη, δεν είπα να ξεχωρίσουν τα ρούχα. Συμβαίνει να πεις, από ζευγάρια κάλτσες να λείπει η μία. Έχω σκοτωθεί προχθές για αυτό το θέμα. Εμάς μας συμβαίνει συνέχεια. Όχι, έχω μόνο μονές κάλτσες. Και τώρα με αγώνα βρήκα διπλή σήμερα. Ποιο φάντασμα παίρνει την άλλη κάλτσα. Έχω τρελαθεί να αγοράζω. Γιατί κάλτσες. Γιατί, Ελένη, η γυναίκα παίρνει τη μία κάλτσα και την άλλη και δεν την κάνει κρακ να είναι πακετάκι. Παίρνει τη μία, παίρνει και την άλλη. Η μία χαρά. Όχι, 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 όχι. Τα βάζουμε χύμα όλα. Παιδιά, μέσα. Ελένη, κυκλοφορώ με μονές κάλτσες εδώ και πολύ καιρό. Εμένα όλο το σπίτι έχει πρόβλημα με τις κάλτσες. Και εγώ αναρωτιέμαι ποιο μας παίρνει τις κάλτσες. Μπορεί να τη ρουφάει το σιφόνι, Ελένη. Ποιο συμφώνει, ρε. Καλά, επειδή γελάτε όλοι και είχα πάθει ζημιά στο πλυντήριο, από κάτω το πλυντήριο έχει ένα καπάκι. Ναι. Άμα δεν σου βγάλει το νερό, ανοίγεις το καπάκι. Ναι, εκεί ναι, μέσα μπορείς να βρεις. Νεκροταφείο κάλτσας. Μπράβο. Και εσωρούχων πολλές φορές. Μα τα είχε μπλοκάρει, ρε Γρηγόρη. Όχι ναι. Πάντα. Είναι λεπτή η κάλτσα. Και εσωρούχων πολλές φορές, γυναικείο κυρίως. Μία, όχι τα δικά ένα μπορεί να κρατήσει εκεί το φίλτρο. Υπάρχει και βιβλίο. Η χώρα εγώ της χαμένης κάλτσας. Τη χάνω την κάλτσα μου, Ελένη. Μεγάλο πρόβλημα. Να δεις τώρα που μεγαλώνουν τα πόδια ολονών και δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε πιανού η αθλητική κάλτσα είναι πιανού. Είναι πρόβλημα, παιδιά. Και βλέπω τη μάνα μου με τις κάλτσες μου. Το γιο μου με τις λάγουρες που δεν του μπαίνουν και τις τραβάει και τις πετάει. Τις δικές μου με κάτι καλτσάκια που το σπρώχνω και δεν μπαίνει. Είμαστε όλοι μπουρδουκλωμένοι. Και άκου τώρα η πονηρή γυναίκα μου. Τι πονηρή. Έκανε, πες μου, δώσ' μου καμιά λύση. Και αυτοί νησχάνονται, κυρίως οι δικές μου, και μου λέει πήγα και πήρα κάτι ροζ καλτσάκια για να μην μου τα βάζεις. Τους λέω γιατί φοβάμαι να βάλω τα ροζ. Με τα ροζ κυκλοφορώ και δεν μπαίνει. Έχεις δει με τη μόδα βγαίνω στην εκπομπή. Άκου τι λέει, πήρα ροζ λέει να μην τα βάζεις εσύ. Και εγώ που παίρνω όλο άσπρες είμαστε όλοι μπερδεμένοι σε αυτό το σπίτι με τις κάλτσες. Τέρμα, ψάξε τον πλυντήριο από κάτω, θα βρεις. Είστε σαν τις τέτοιες οικογενειακές ιστορίες. Ελένη, χάθηκε η κάλτσα της Γρηγόρης, ψάχνει το φίλτρο του πλυντηρίου. Είναι οικογενειακές ιστορίες, κανονικότητα, αυτό είναι το θέμα μας, χαμένη κάλτσα. Πήγαινε παρακάτω. Το επόμενο, να ρωτήσει πόσο νίκη πληρώνεις ή αν είναι δικό σου το σπίτι. Δεν σε αφορά. Δεν σε αφορά. Τι μας νοιάζει να το ρωτήσουμε αυτό. Εμένα με νοιάζει να με ρωτήσεις. Όχι, τι μας νοιάζει να το ρωτήσουμε. Εσένα σε νοιάζει να σε ρωτήσω. Θα μπει μέσα η κοπέλα και μου πει δικό σου είναι το σπίτι. Δεν θα μου χτυπήσει καλά σου αυτή.
Ναι, αλλά εδώ γράφει να σε ρωτήσει πόσο νίκη πληρώνεις. Ποια γυναίκα τη νοιάζει, αφού εσύ το πληρώνεις, πόσο δίνεις. Ρώτα την αρχισυνταξία. Αρχισυνταξία, ποια γυναίκα τη νοιάζει, πόσο νίκη πληρώνεις. Καταρχάς υπάρχει καμία γυναίκα. Τι απάντησε, συγγνώμη. Ναι. Τι απάντησε. Παιδιά, έχει καταγγελία. Τι είπε. Δεν έχει καλό σήμα. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Δεν καταλαβαίνω. Έχει καλό σήμα. Λοιπόν, η ερώτηση, αν είναι δικό σου το σπίτι, είναι τραγική όταν την ακούει ο άντρας. Γιατί σου λέει, γιατί με ρωτάει, τι τη νοιάζει. Για το κορμί μου δεν ήρθε. Όχι, για τον Νίκη. Δεν ήταν ωραίστη. Τι γελάς ρε Ορίζη, γιατί ήρθε. Πέρα του κορμιού, μπαίνει καμία σαν το φούντα, έχει μπει καμία να σου πει πόσο Νίκη πληρώνει την Νίκη. Ωραίστη. Παρεμπιπτόντως, έχεις καλό Νίκη. Έχει πέσει. Έχει πέσει. Έπεσε το Νίκη, μπράβο. Δόξα τω Θεώ λίγο. Λοιπόν, εκεί να μείνει. Να πάρει φορά και να σε ρωτάει ποιος είναι σε κάθε φωτογραφία. Εκνευριστικό. Γιατί μωρέ, και εσύ έχεις γεμίσει ένα σπίτι γεμάτο όταν ήσουν ανεργένης με φωτογραφίες από το σόι σου. Το... Ναι. Ναι. Ποιος είχες, τον παππού και τη γιαγιά. Ναι. Αν θέλω, θα δείξω εγώ μια φωτογραφία. Βλέπεις, είμαι με τον Θεολόγο και τον Τζίτα και έχουμε πάει διακοπές στη Σαντορίνη. Τελειώσαμε. Αυτό δεν είναι. Θέλω να με ρωτήσεις και να πάρεις πρωτοβουλία. Γιατί εγώ μπορεί να. Θα μπω σε ένα σπίτι και θα με μουγκείτε, θα αγγίζω κάτι, δεν θα ρωτάω τίποτα, δεν θα φτιάξω τις φωτογραφίες, δεν θα μπω στο μπάνιο, δεν θα σκουπιστώ με την πετσέτα και δεν θα πάρω και μια μπλούζα σου, αν έχω κάνει μπάνιο στο μπάνιο σου. Και θα είσαι γυμνή και θα γλιστρά τη μάκα, γιατί δεν θέλει να σου γλιστρήσει. Κατάλαβε να φύγει έτσι. Σωστό! Όλα αυτά στο σπίτι σου, ρε παιδί. Μπανάκι να κάνει, δεν σε απέτρεψα από το μπάνιο. Πάλι καλά. Για το... Γι' αυτό δεν έχει πρόβλημα. Για το πατζιτζέο πατζιτζό. Ένα μπόντο. Λοιπόν, το ένα το είναι να ψαχουλεύει τα πράγματά σου. Ναι. Οτιδήποτε πράγματα και να βρει. Και το δέκατο να ανοίξει το ψυγείο. Γιατί? Το ψυγείο. Το ψυγείο ιερό. Το ψυγείο μου, ρε Λένη, το ψυγείο μου. Δώσ' το, πες το. Γιατί ρε παιδιά, το ψυγείο ντρέπομαι να μου το ανοίξει. Γιατί όταν είσαι εργένης δεν έχει τίποτα μέσα. Τώρα δεν σε πειράζει. Τι το λες και εσύ, και όχι, να τα ανοίξει, δεν θα βρει κάτι. Τι περίμενε να βρει το μαμαλάκι να πει καλησπέρα. Στον Εργένη. Καλησπέρα σα. Είμαι ο Ηλίας Μαμαλάκης. Τι θέλετε. Γιατί ρε ζει, Κατερίνα, θα αισθανθώ καλά. Εσύ δηλαδή εργένησα με άδειο ψυγείο, άμα πήγαινα εγώ και τα άνοιγα και έλεγα ω το Κατερινιό. Θα αισθανόσουν καλά. Όχι, μετά θα πέφτα στη μάκα, θα κυλιόμουν για να έρθει. Να ξεχαστεί. Να ξεχαστεί. Μπορεί να είχα την τύχη να μου είχε μαγειρέψει πριν. Όπως μαγειρεύει ο Ρέστης. Άλλο εσύ που παραγγέλνει. Ωραία, τι μαγειρεύει. Ευχαριστώ. Ναι. Τον έβλεπα τώρα στο διάλειμμα που μύριζε τις πιπερίτσες. Αυτά αρέσουν στις γυναίκες. Αυτό σε τρελαίνει. Έστω και μια συνταγή. Λες. Με ρωτήσει τι βάζω μέσα. Γιατί όχι, να σε κοντράρω σε κάτι. Μπαίνει η γυναίκα λοιπόν και χωρίς να σε ρωτήσει πάει στην κουζίνα και κάνει δυο αυγά μάτια. Ναι. Θα σ' αρέσει. Ναι, δεν θα έχω πρόβλημα. Εντάξει, εξαρτάται τώρα. Όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Τώρα, άμα μιλάμε τώρα για την πρώτη μέρα που ήρθε στο σπίτι σου. Εντάξει, τα περισσότερα από αυτά, ναι, μπορεί να συμφωνώ. Μα αυτή δεν είναι γυναίκα, είναι ο φούντας. Δεν είναι πως μπαίνει, παίρνει, καθαρίζει. Κάνω και δύο αυγά μάτια. Πόσο νίκη δίνεις εσύ, ρε μανάρι. Ο πορφητής. Για αυτή την τρόγλη. Για αυτή την τρογλίτσα εδώ, πόσο νίκη δίνεις. Τέτοιο τεφαρίκια με έχει τσιμπήσει. Και όλα αυτά με το που κάνω σώσει το καρό. Πού είναι μαναρί, πώ το νιώθει. Το ψυγείο είναι άδειο. Ρε σίγουρα, τι άδειο το ψυγείο είναι μαναρί. Δύο απλά μάτια δεν και το τηγάνι από πότε έχει να αρχίσει να πληθεί. Απλήθε, ναι, ναι, εκεί τα μάκα το τηγάνι. Να σου πω, Γρηγόρη, όλα αυτά όμω τα γλιτώνει με ένα ξενοδοχείο, ένα δωματιάκι. Δεν υπάρχει φράγκο, ρε. Δεν υπάρχει φράγκο όμω. Δεν υπάρχει φράγκο τότε, δεν υπάρχει και μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει. Όχι, Παναγία μου, να σε καλά, ρε Γρηγόρη, σ' αγαπώ. Πάμε διαφημίσει. Δεν μπορώ.